βέβαια στη δημιουργία των κλειστών κέντρων με τις δυνάμεις των ΜΑΤ που έχουν φτάσει εκεί στο νησί, διότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει το έργο των κλειστών δομών. Και ακούσαμε και για ποιο λόγο κιόλας. Έτσι, βγάλαμε τον κύριο Πέτσα νωρίτερα στην εκπομπή, ο οποίος είπε ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να συνεχίσει να προχωρήσει τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πέτσα και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Καλούμε εμείς τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές αρχές να μας εμπιστευτούν. Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι ανοιχτές, άνοιχτες δομές θα κλείσουν. Άρα κύριε εκπρόσωπε, συνεχίζεται κανονικά το σχέδιο της κυβέρνησης. Θα ξεκινήσουν σήμερα τα μηχανήματα να έχουν ένα σχεδιασμό για τις κλειστές δομές, να γίνουν οι κλειστές δομές. Βεβαίως, έχουν αποβιβαστεί τα μηχανήματα και το προσωπικό, κινούνται προς τις περιοχές πρέπει να γίνουν οι κλειστές δομές και σιγά σιγά θα φτάσουν και θα ξεκινήσουν σήμερα τις εργασίες. Κύριε Πέτσα, έχετε καμία ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα δύο νησιά? Υπήρξαν κάποιες μικρές εντάσεις από συμμαχίες το πρωί στα δύο λιμάνια, από τις 3 και 4 που έγινε η αποβίβαση και μετά. Ελπίζουμε και γι' αυτό καλούμε όλους τους ανθρώπους εκεί να μας εμπιστευτούν για να σταματήσουν αυτές οι μικρές αψημαχίες. Το θέμα είναι ότι είναι προς όφελος των ιδίων των κατοίκων της περιοχής να γίνουν κλειστές δομές. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δείχνει την αποφασιστικότητά της να αντοπίσει το σχέδιό της, το οποίο είναι προς όφελος της χώρας, αλλά κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό το όφελος των τοπικών κοινωνιών, ιδίως σήμερα, που βρίσκονται σε έκσταση θέματα δημόσιας υγείας, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο αυτά να ελεγχθούν σε κλειστές δομές παρά σε άναρχες ανοιχτές δομές όπως σήμερα, που αποτελούν υγειονομική βόμβα για όλα τα νησιά μας. Κάνοντας λόγο για υγειονομικές βόμβες, τι ακριβώς εννοείται, επειδή το τονίσαμε και λίγο. Όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα που έχουμε τα θέματα του κορονοϊού, όταν υπάρξει ή αν υπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα για να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να ελεγχθεί. Οι κλειστές δομές, όπως ξέρετε, περιλαμβάνουν μέσα και δομές υγείας. Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν τέτοια περιστατικά. Ενώ στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα, για παράδειγμα, στη Μόρια, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να αντιμετωπιστεί. Στη Σάμο, κύριε εκπρόσωπε, που πήγαμε και που πήγα, πρέπει να σας πω όντως ότι είναι υγειονομικές βόμβες. Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος στα κέντρα αυτά. Πρέπει... Το γεγονός ότι είναι κοντά στον αστικό ιστό. Η επόμενη ερώτηση είναι, κύριε εκπρόσωπε, πότε θεωρείτε ότι θα τελειώσουν τα κέντρα αυτά, αν υπάρχει ένας προγραμματισμός, ή πότε θα θέλατε να τελειώσουν? Ο προγραμματισμός μας είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι θέλουμε να έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Θα λειτουργήσει σίγουρα άμεσα η μία κλειστή δομή στη Σάμο. Μάλιστα. Ακούσαμε την προηγούμενη εκπρόσωπος πριν από λίγο σε εμάς, στις 6 και 5. Αυτά λέει ο εκπρόσωπος. Θα συνεχίσουμε.